πάμε να φτιάξουμε τη μαλάγρα μας. Θα ψαρέψω για κέφαλους, οπότε θα χρησιμοποιήσω ψωμί που το έχω μουλιάσει ήδη. Θα το στραγγίξω, τώρα θα πετάξω στα νερά. Μαλάγρα, σούπερ κέφαλο μπιάνκα. Και ένα ποσοστό από το κρύλ, ώστε να προσελκύσουμε περισσότερο τα ψάρια μας. Λοιπόν, στραγγίζουμε το νερό. Αγγίξαμε το νερό, τώρα θα περάσουμε το ψωμί από τη σίτα, ούτε ώστε να μην έχει βόλους ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη μορφή, έχει υγρασία ακόμα. Οπότε, για να καλύψουμε αυτή την υγρασία και να, μπορούμε να κάνουμε μπαλίτσι να το φτάμε, θα βάλω, τώρα αυτό δεν είναι ούτε κιλό, οπότε θα βάλω, οπότε βάζω λίγο από το κρύλ. Λίγο παραπάνω από τη μαλάγρα για το κέφαλο. Τώρα αυτά θα κάνω ένα ανακάτεμα αφαλά, ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν πάλι βόλοι. Αν και αν μου δημιουργηθούν, θα το ξαναπεράσω από τη σίτα, εννοείται. Τώρα έρχεται αυτή η μορφή που μπορούμε να την πλάσουμε, είναι μαλακό. Δεν χρειάζεται πολύ πίεση, ψαρούμε γύρω στα 7-8 μέτρα εδώ, οπότε θέλουμε να σπάει σχετικά γρήγορα η μαλάγρα μας. Αυτό ήταν, αν δείτε ότι κρατάει πάλι κόμπους, παίρνουμε τη σίτα, την αδειάζουμε μέσα. Και με τον ίδιο τρόπο το περνάμε πάλι, ούτως ώστε να φρατέψει η μαλάγρα.
Και τώρα απλά με μικρές μπαλίτσες, ανάλογα πόσο μεγάλη θέλει ο καθένας μας να τις κάνει και ανάλογα τη συχνότητα που ρίχνει μέσα, αρχίζουμε και μαλαγρώνουμε σιγά σιγά. Και αυτό ήταν. Τέσσερις πέντε μπαλίτσες για αρχή. Είναι μια χαρά. Σιγά σιγά σταδιακά περνάει η ώρα. Αλλά θα έπρεπε μισή ώρα θα ρίχνουμε μια-δύο μπάλες ακόμη μέσα.
Απόσταση είναι. Έχω βγει τρεις φορές έξω. Και δεν το έχεις καταλάβει. Όχι, το ήξερα. Πήγαινα. Οπότε με έφτασε και τρία. Μα σταματάγανε να μετακαεί η βάρκα μου, έκανε βάρκα πάνω. Θα την είχε να μετακαεί. Μα τραβάγα κάτω. Μια τόση είχα βγει κάτω και τρεις και γύρισα πίσω με ένα φορτηγό. Είχε κάτι. Κάτι κολομπικά είχε πάνω, δεν θυμάμαι, αλλά με και γέμισα σκόνη όλο να είχαμε φέρει. Τι πάζε ρε. Είναι κεφαλός. Βάτολ μέσα. Εδώ, έξω στο ένα μέτρο να μπει κάτω από τα βράχια. Τι βάτολ μέσα, θα κοπεί, βάτολ μέσα. Δεν το. Τι ψάρια είναι αυτά. Να με κοπεί βέβαια και αλλημονότητα. Δεν έχει σκάσει ακόμα, ούτε καν έχει κουραστεί. Τώρα ξεκινάει. Από τι, από το αγκίστριο εννοώ, έχει να κόψει. Κοίτα, άμα φύγει το χάμο έξω, εντάξει. Μέσα μη φύγει και μου προγγίξει τα υπόλοιπα. Α, σου λέω και ο Θανάσης το πρωί, τι έβγαλε. Εντάξει, ό,τι έχει. Ήδη το χέρι μου πονάει. Κάτσε.